Πάνω από 50 γερουσιαστές των ΗΠΑ υπέγραψαν επιστολή καλώντας τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να πιέσει την τουρκική κυβέρνηση να βελτιωθεί ως προς το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επισημένοντας τον αυξανόμενο αυταρχισμό τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική πολιτική της Τουρκίας. Με πρωτευουλία του γερουσιαστή του Δημοκρατικού Κόμματος, Ρον Γουίντεν, και του γερουσιαστή του Ρεπουμπλικανού Κόμματος, Μάρκο Ρούμπιο, οι γερουσιαστές δήλωσαν ότι η εξωτερική πολιτική του Τούρκου Προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έχει γίνει επίσης πιο φιλοπόλεμη και ριστική. Το Κογκρέσο των ΗΠΑ, τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία, πέρασε πολλές προτάσεις και πακέτα κυρώσεων εναντίον της Τουρκίας κατά τη διάρκεια της θητείας του Ντόναλντ Τραμπ. Κάθε μέτρο που προτάθηκε όμως μπλοκαρίστηκε από τον γερουσιαστή Μιτς Μακκόνελ, στενό σύμμαχο του Τραμπ. Η έντονα διατυπωμένη επιστολή καλεί τον Biden να τονίσει τον πρόεδρο Ερντογάν και την κυβέρνησή του ότι πρέπει να τερματίσουν αμέσως την καταστολή των αντίθετων απόψεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, να απελευθερώσουν πολιτικούς κρατούμενους και κρατούμενους συνείδησης και να αντιστρέψουν την αυταρχική τους πορεία. Κατά τα τελευταία χρόνια της κυβέρνησης Τραμπ, το Κογκρέσο αναγνώρισε επίσης τη γενοκτονία των Αρμενίων. Δείτε ολόκληρη την είδηση στο site μας nemeshd.gr. Κάντε like, subscribe και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις.